365 είναι από το βιβλίο Βασιλέων Β, σελίδα 365, Βασιλέων Β, κεφάλαιο σίγμα ταφ 6 και εδάφιο 24. Σελίδα λοιπόν 365, το βιβλίο Βασιλέων Β, Β Βασιλέων, κεφάλαιο 6, Β Βασιλέων κεφάλαιο 6 και εδάφιο 24. Μετά δε ταύτα, ο Βεναδάδ, βασιλεύς της Συρίας, συνήθρισε άπαν το στράτευμα αυτού και ανέβη και πολιόρκησε τη Σαμάρια. Έγινε δε πείνα μεγάλη εν Σαμαρία. Και ειδού επολιόρκουν αυτήν, έως σου κεφαλή όνου επολύθη, διογδοήκοντα αργύρια και το τέταρτον ενός σκάβου κόπρου περιστερών δια πέντε αργύρια. Και ενώ διέβαινεν ο βασιλεύς του Ισραήλ επί του τείχους, γινή της ευόησεν προς αυτόν λέγουσα, «Σώσον Κύριέ μου βασιλεύ». Ο δε είπεν, «Εάν ο Κύριος δε σε σώσει, πόθεν θέλω σε σώσει εγώ, μη εκ του αλωνίου ή εκ του λινού?» Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, «Τι έχεις?» Ή δε είπε, «Η γινή αυτή μη είπε δώσμη των ιών σου δια να φάγομεν αυτόν σήμερον και αύριο θέλομεν φάγει των ιών μου. Και βράσαμεν των ιών μου και φάγομεν αυτόν. Είπον δε προς αυτήν την ακόλουθον ημέραν, δώσ' των ιών σου δια να φάγομεν αυτόν. Ή δε έκρυψε των ιών αυτής. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους της γυναικός, διέριξε τα ημάτια αυτού, και ενώ διέβαινεν επί του τείχους, ο λαός είδε και ειδού σάκος έσωθεν επί της αρκός αυτού. Και είπεν, ούτω να κάμει σε με ο Θεός και ούτε να προσθέσει, εάν η κεφαλή του Ηλισαία ιού του Σαφάτ σταθεί επάνω αυτού σήμερον. Ο δε Ηλισαία κάθετο εν το οίκο αυτού, και οι πρεσβύτεροι εκάθετο μετ' αυτού, και απέστειλον ο βασιλεύς άνδρα πέμπροσθεν αυτού, πριν δε έλθει προς αυτόν ο μηνυτής αυτός, είπε προς τους πρεσβυτέρους, «Δεν βλέπετε ότι ούτως ο Υιός του φωνευτού έστειλε να αφαιρέσει την κεφαλή μου? Βλέπετε, καθώς έλθει ο μηνυτής, κλείσατε την θύραν και εμποδίσατε αυτόν προς την θύραν. Η φωνή των ποδών του Κυρίου αυτού δεν είναι εξόπισθεν αυτού? Και ενώ έτι ελάλη με ταυτόν, ιδού κατέβει προς αυτόν ο μηνυτής». Και είπεν ο βασιλιάς, «Ιδού παρακυρίου είναι το κακόν τούτο. Τι πλέον να ελπίσω εις τον Κύριον?» Είπε δε ο Ηλισαία, «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος. Αύριον, περί την ώραν ταύτην, εν μέτρον σε μηδάλεως θέλει πολιθεί δι' ένα σύκλον και δύο μέτρα κριθείς δι' ένα σύκλον, εν την πύλη της Σαμαρίας. Και απεκρίθη προς τον άνθρωπο του Θεού ο άρχον επί του οποίου την χείρα εστηρίζω το βασιλεύς και είπε, «Και αν ο Κύριος ήθελε κάμει παράθυρα εις τον ουρανόν, η δύνατο το πράγμα τούτο να γίνει. Ο δε είπεν, ιδού θέλεις ιδί με τους οφθαλμούς σου, δε θέλεις όμως φάγει εξ αυτού. Αμήν». Να πάμε σας παρακαλώ όμως και στην σελίδα 612. Σελίδα 612, να διαβάσουμε από το βιβλίο Εκκλησιαστής, σίγμα ταφ κεφάλαιο, 6 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. «Υπάρχει κακόν το οποίον είδων υπό τον ήλιον και τούτο συχνών μεταξύ των ανθρώπων. Άνθρωπος εις τον οποίον ο Θεός έδωκε πλούτον και υπάρχοντα και δόξαν, ώστε δε στερείται η ψυχή αυτού από πάντων όσα ήθελε να επιθυμήσει, πλην ο Θεός δεν έδωκε εις αυτόν εξουσίαν να τρώγει εξ αυτών, αλλά τρώγει αυτά ξένος και τούτο ματαιώτης και νόσος κακή. Αμήν». Ο Ιωροάμ είναι ο γιος του βασιλιά, του χειρότερου βασιλιά του λαού Ισραήλ, γιος της Ιεζάβελ, και συνεχίζει και αυτός να ζει με τον ίδιο τρόπο που ζούσε ο πατέρας του και που ζούσε και η μητέρα του. Ο Θεός όμως δεν έπαψε να είναι με το λαό του. Εκεί υπήρχε ο Ηλίας καταρχάς, στη συνέχεια υπήρξε ο Ηλισαία, και οι εχθροί ήταν γύρω από το λαό Ισραήλ έτοιμοι να κατασπαράξουν το λαό αυτό.
Ο κυριότερος εχθρός αυτή την περίοδο ήταν οι Σύριοι. Έβαζαν ενέδρες, ο Ελισέ απεκάλυπτε στο βασιλιά Ιωράμ τις ενέδρες, απέφευγαν και οι Σύριοι ήσαν παντελώς αδύναμοι. Μέχρι που έμαθαν, όταν υποψιάστηκαν ότι κάποιος προδότης ήταν ανάμεσά τους, ότι δεν είναι αυτό αλήθεια, αλλά η αλήθεια ήταν ότι ο Ελισέ έβλεπε με όραση Θεού τα σχέδιά τους και συγκέντρωσαν το στράτευμά τους να πάνε εναντίον του, πήγαν. Ο δούλος του Ελισέ φοβήθηκε και ο Ελισέ του λέει: «Μη φοβάσαι, γιατί αυτοί που είναι εναντίον μας είναι πολύ λιγότεροι από αυτοί που είναι υπέρ μας». Και έκανε προσευχή για να δει και ο υπηρέτης του Ελισέ αυτά που έβλεπε ο Ελισέ με πνευματική όραση, και είδε στράτευμα αγγέλων να είναι γύρω από τον Ελισέ και να τους προστατεύει. Ησύχασε, γιατί είδε και όχι γιατί πίστεψε. Όταν λοιπόν πλησίαζαν να επιτεθούν εναντίον του προφήτη, ο Ελισέ έκανε μια προσευχή: «Κύριε, πάταξον αυτούς με αορασία». Ο Θεός το έκανε και οδήγησε όλο το στράτευμα των Συρίων μέσα στη Σαμάρια, όπου εκεί ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ζήτησε να τους πατάξει και ο Ελισέ λέει: «Δεν έχεις δικαίωμα αυτούς που ο Θεός μας παρατίδει να τους πατάξουμε, αλλά έχεις δικαίωμα αυτούς που εσύ συλλαμβάνεις να τους πατάξεις και τους άφησε ελεύθερους αφού τους τάισε». Παρόλα όσα έβλεπε λοιπόν ο βασιλιάς ο Ιωράμ να κάνει ο Θεός με τον Ελισέ, η ζωή του δεν άλλαξε. Παρέμενε στερεά και αμετακίνητα σε αυτά που είχε μάθει από τον πατέρα του, τη μητέρα του, και μέσα στους ειδωλολατρικούς χώρους που ζούσε συνέχισε να λατρεύει θεούς ψεύτικους. Τότε ο Θεός δεν είχε άλλη εναλλακτική λύση, γιατί αγαπούσε το λαό Ισραήλ, τον έφερε σε μεγάλη κρίση, γιατί κατάφερνε αυτός ο βασιλιάς να παρασύρει όλο το λαό προς την ειδωλολατρία. Και πραγματικά ο Βεναδάδ μάζεψε όλα τα στρατεύματά του, επετέθη εναντίον του Ισραήλ, πολιόρκησε τη Σαμάρια, πείνα μεγάλη ήρθε στη Σαμάρια, και ενώ υπήρχε ο Ελισέ, ο άνθρωπος που προσευχότανε και ο Θεός τον άκουγε, ο βασιλιάς μέσα σε αυτή την καταδίκη που ο Θεός τον έφερε, την τραγική θέση που ο Θεός τον έφερε, δεν σκέφτηκε να πάει στο Θεό να ρωτήσει και να ζητήσει βοήθεια. Είχε τις απόψεις του και δεν σκέφτηκε να πάει στο Θεό να πει: «Τι λες, Κύριε», βλέποντας τα θαύματα του Θεού. Κάποια στιγμή βγήκε στα τείχη και μια γυναίκα του φώναξε: «Βασιλιά μου, σώσε με». «Με τι να σε σώσω, με το κριθάρι μέσα με το στάρι και με το κριθάρι μέσα στα λόνια ή με το κρασί μέσα στα πατητήρια? Αλλά πες μου τι έχεις», της απάντησε. Και αυτή είπε το τραγικό φαινόμενο που είχε προβλέψει και προφητεύσει ο Θεός σαν συνέπεια της αποστασίας, της ανομίας και της παράβασης, ότι μια γυναίκα ήρθε και μου πρότεινε να φάμε το γιο μου για να μην πεθάνουμε από την πείνα, και το κάναμε. Μου υποσχέθηκε ότι την άλλη μέρα θα φάμε το γιο της για να μην πεθάνουμε, αλλά με κοροϊδεύσε». Εκεί αγανάκτησε, θύμωσε και σκέφτηκε να πάει στον Ελισέ για να τον τιμωρήσει, για να τον σκοτώσει. Η αγανάκτηση και ο θυμός πλημμύρισε την καρδιά του και τη ζωή του. Ορκίστηκε στο Θεό και πράγματι ξεκίνησε. Έστειλε ένα μηνυτή πρώτα, όμως ο Ελισέ έχει πληροφορία από το Θεό και είναι ανάγκη, αδελφοί μου, τις έσχατες αυτές μέρες να ζούμε όλοι μας με πληροφορίες από το Θεό. Όχι όπως νομίζουμε, όπως πιστεύουμε, αλλά όπως μας οδηγεί ο Θεός, όπως μας μιλάει ο Θεός. Πλησιάζοντας το βασιλιά, ο Ελισέ είδε και στους πρεσβυτέρους που ήταν δίπλα του, είπε ότι έρχεται ο Υιός του Φωνευτού.
για να μας κάνει κακό. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, εκεί έγινε ένα ωραίο θαύμα στην καρδιά του Ιωράμ του βασιλιά. Ενώ ξεκίνησε θυμωμένος και αγανακτισμένος, όταν έφτασε και πλησίασε το βασιλιά, ήταν προβληματισμένος, αν όχι μετανοημένος, και μέσα από το περίσσευμα της καρδιάς του μίλησε το στόμα του και είπε στον Ελισέ: «Είναι αυτό το κακό που γίνεται σίγουρα από το Θεό. Το ξέρω, το κατάλαβα. Λίγο χρονικό διάστημα χρειάστηκε για να σκεφτεί καλύτερα, καθώς πλησίαζε προς τον Ελισέ. Αυτό που γίνεται είναι Παναγιού. Ο Θεός το κάνει. Άρα εγώ πώς μπορώ να ελπίσω στον Κύριο για σωτηρία?» Είναι ωραία ερώτηση. Ερώτηση ενός ανθρώπου που έχει χάσει το δρόμο του, αλλά διαπιστώνει ότι ο Θεός ενήργησε κατά αυτόν τον σκληρό τρόπο. Και αν ο Θεός ενήργησε, πώς εγώ θα ελπίσω στο Θεό πλέον? Και άρεσε στο Θεό αυτή η ερώτηση. Και όταν ρωτάμε με ευάρεστο προς το Θεό τρόπο, ο Θεός έχει έτοιμη την απάντηση. Εκεί που τα πράγματα είναι δύσκολα, όταν πλησιάζουμε το Θεό με το δικό μας βέβαιο τρόπο για τη γνώμη μας. Όταν όμως πλησιάζουμε το Θεό με ερώτημα ειλικρινίας, ο Θεός έχει λύση. Είναι δυνατόν να γίνει τώρα τίποτα? Μπορεί να ελπίζω σε τίποτα? Μπορεί ο Θεός να κάνει τίποτα? Τα πάντα είναι μαύρα, όλες οι πόρτες κλειστές. Το κακό ήδη το ζούμε, έλεγε τότε και σκέφτηκε ο βασιλιάς. Μέσα σε αυτό το κακό το μεγάλο, που δεν υπάρχει πουθενά φως, ο Θεός μπορεί να κάνει τίποτα? Μπορεί να κάνει κάτι? Μέσα σε αυτή τη ζωή τη γεμάτη αμαρτία, μέσα σε αυτή την πορεία που καθόλου δεν άρεσε στο Θεό, μία απλή ερώτηση ειλικρινίας είναι αρκετή να ξεσηκώσει το Θεό και να μεταβάλει τα πάντα από την κατάρα στην ευλογία. Μπορεί ο Θεός να μεταβάλει μέσα σε ένα δεύτερο, σε μια μέρα, την κατάρα σε ευλογία? Μα τι είναι αδύνατον στο Θεό, αδερφοί? Ο Θεός έχει έτοιμη τη λύση. Περιμένει την προσέγγιση του ανθρώπου. Περιμένει πώς θα προσεγγίσεις το Θεό. Όχι πώς θα προσεγγίσεις τον Ελισέ τον άνθρωπο, αλλά πώς θα προσεγγίσεις το Θεό, ρωτώντας τον Ελισέ τον άνθρωπο. Και εμείς ακόμη περισσότερο, γιατί το πάλε, λέει η Γραφή, ο Θεός μιλούσε στους ανθρώπους με προφήτες, πολλάκις και πολυτρόπος. Τις έσχατες αυτές οι μέρες ο Θεός μιλάει δια του Υιού του, του μονογενούς, που είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού, η εικόν του Θεού, του αοράτου. Εάν λοιπόν η προσέγγιση του βασιλιά Ιωράμ προς τον Θεό έγινε μέσω του Ελισέ με θαυμαστά αποτελέσματα, πόσο μάλλον η προσέγγιση η δική μας προς τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού, τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να σημαίνει στη ζωή μας? Μπορεί ο Θεός να αλλάξει τα πάντα? Γι' αυτό δεν ζητάει ο Θεός τα δάκρυά σου, την κραυγή σου ζητάει. «Κράξον προς εμέ και εγώ θα κάνω θαυμάσια», λέει ο Θεός. Η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη ώστε να μην μπορεί να σώσει, και
το οτίον του Κυρίου δεν ευάρινε, ώστε να μην μπορεί να ακούσει, αλλά οι ανομίες σας, λέγει η Γραφή, λέγει ο Θεός, έβαλαν χωρίσματα μεταξύ σας και του Θεού. Οι ανομίες σας και οι παραβάσεις σας, οι σκέψεις, η πορεία και τα έργα που είναι έξω από το Λόγο του Θεού, έβαλαν χωρίσματα μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, ώστε πραγματικά η χείρ του Κυρίου να μικραίνει και να μην μπορεί να σώσει. Και οι αμαρτίες σας και οι αδικίες σας και οι κρίσεις σας και οι κατακρίσεις σας ευάρυναν το οτίον του Κυρίου, ώστε να μην μπορεί να ακούσει. Ναι, έτσι ήταν ο Ιωράμ. Αλλά μία προσέγγιση διαφορετική αυτή τη φορά. Μία προσέγγιση με επίγνωση. Πράγματι ο Θεός το έκανε αυτό. Δικαιολογημένα το έκανε ο Θεός αυτό. Όμως τώρα εγώ μπορώ να ελπίσω στο Θεό. Έκανα λάθος. Και έγινε όλη αυτή η καταστροφή γύρω μου. Όλο αυτό το γκρέμισμα. Γιατί μίκριναν οι ανομίες μου και οι παραβάσεις μου και η απομάκρυσή μου από την κατά πάντα υπακοή στο Λόγο του Θεού, μίκριναν το χέρι του Θεού να μην μπορεί να σώσει. Και οι αμαρτίες μου και οι αδικίες μου και τα λάθη μου και οι υπερηφάνειες μου βάρυναν το οτίον του Θεού, ώστε να μπορεί να ακούσει. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, να μεταβάλει την κατάσταση? Τι είναι αυτό που μπορεί την κατάρα να την κάνει ευλογία? Τι είναι αυτό που μπορεί την ατιμία να την κάνει δόξα μέσα στη ζωή του ανθρώπου, με παραβάσεις και με ανομίες, με αδικίες και αμαρτίες? Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει το σκοτάδι σε φως? Ένα πράγμα είναι, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Γεννηθεί το φως και γένετο. Ένα πράγμα περιμένει τώρα ο Ιωροάμ. Λόγο Θεού από τον Ελισέ. Αλλά για να έρθει ο Λόγος του Θεού από τον Ελισέ τότε, από τον Ιησού Χριστόν σήμερα, από τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας σήμερα, εκείνο που έχει σημασία είναι η προσέγγιση μας. Πώς πλησιάζουμε? Βεβαίως το αν πλησιάζουμε, αλλά στην κυρίαρχα στο πώς πλησιάζουμε. Πώς? Ο ληστής, είπε ο εκ δεξιών, όταν άκουγε να ονειδίζει το ληστή εξ αριστερών, μην μιλάς έτσι. Εμείς δισκαίως πάσχουμε, γιατί πράξαμε πολλά κακά. Αυτός όμως δεν έπραξε ουδέν κακόν. Μην τον ονειδίζεις. Επίγνωσης. Εγώ φταίω. Όχι εσύ φταίς, εγώ φταίω. Και προσέγγισης. Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Πόσες λέξεις είναι? Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. 6-7 λέξεις είναι. 7 λέξεις. Ωραία προσέγγιση. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός τώρα στο ληστή? Να πει λόγο ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός τώρα στον βασιλιά Ιωράμ? Να πει λόγο. Και να αλλάξει τα πάντα. Σήμερα, αδερφοί, είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Αγαθών αγγελιών. Ο Θεός μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
και για σένα και για την οικογένειά σου και για την Εκκλησία και για την πατρίδα μας. Θα προσεγγίσουμε το Θεό διαφορετικά. Αμήν, αδερφοί. Διαφορετικά τώρα. Όχι όπως το προσεγγίζαμε μέχρι τώρα. Με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Με αναγνώριση ότι εγώ φταίω. Σαν άτομο. Εμείς φταίμε σαν οικογένεια. Εμείς όλοι φταίμε σαν Εκκλησία. Εμείς όλοι φταίμε σαν λαός του Θεού. Μπορεί να μεταβάλει ο Θεός την κατάρα σε ευλογία. Με το λόγο του τα πάντα μπορεί. Και απαντάει όλοι σε, μετά από όλα αυτά που άκουσε. Ούτω λέγει Κύριος, όχι εγώ. Ούτω λέγει Κύριος. Αύριον, όχι μετά από 5 χρόνια. Αύριον περί την ώραν ταύτην 1 μέτρο σεμιδάλεως θα πωλείται μόνο για 1 σύκλο. Και αύριο 2 μέτρα κριθής θα πωλούνται μένω για 1 σύκλο. Και μάλιστα εδώ στην πύλη της Σαμαρίας που οι μανάδες τρώνε τα παιδιά τους από την πείνα. Όλοι τρώνε ζώα, τρώνε κεφάλια από γαϊδούρια, τρώνε τα περιτώματα, συγγνώμη, των περιστερών. Σε αυτό τον τόπο, μέσα σε 1 μέρα, ο Θεός μπορεί να κάνει τέλεια αλλαγή. Σήμερα η μέρα αγαθών εγγελιών. Τέλεια αλλαγή μπορεί να κάνει ο Θεός. Πίστεψέ το, αδερφέ, και ζήτησε λόγω Χριστού. Τέλεια αλλαγή. Αλλά πήγαινε, εγώ φταίω. Και αυτό είναι αλήθεια, δεν το κάνουμε με προσποίηση. Εμείς φταίμε. Όλοι εμείς φταίμε. Δίπλα ήταν όμως και ένας στρατηγός, ο οποίος όταν τ' άκουσε, ονείδησε το λόγο του Θεού. Ο Θεός να φυλάει. Το ένα άκρο είναι ζητάω και πιστεύω το λόγο στο λόγο του Θεού. Το άλλο είναι τον ακούω και τον ονειδίζω το λόγο του Θεού. Εμείς θέλουμε να είμαστε από τους πρώτους. Κυρίαρχο γεγονός στη ζωή μας ήταν, είναι και θα είναι ο λόγος του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Ό,τι λέει αυτό θα κάνουμε. Ούτε θα προσθέτουμε ούτε θα φέρουμε. Όπως θα λέει έτσι θα περπατάμε. Ό,τι βλέπουμε αυτό θα κάνουμε. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς και εγώ του Χριστού. Και θέλουμε να γίνουμε μιμητές του Αποστόλου Παύλου. Το έκανε. Πού το δείχτω μου. Να το, θα το κάνω κι εγώ. Δεν το έκανε. Δεν το βρίσκω μέσα. Ποτέ δεν θα το κάνω. Με απόλυτη όμως εμπιστοσύνη ότι επενδύουμε και οικοδομούμε πάνω στο βράχο τον αιώνιο. Και επειδή θέλουμε να οικοδομούμε με χρυσάφι, με ασίμι και με λίδους πολυτίμους, όχι με πέτρες, με καλάμια και ξύλα, επειδή γνωρίζουμε ότι το έργο εκάστου θα δοκιμαστεί με φωτιά και θέλουμε το έργο μας να μένει, όχι να καίγεται, αποφασίσαμε και αποφασίζουμε, αν το θέλουμε, αν αποφασίζουμε, να περπατάμε στα σοδούς του Κυρίου. Όχι έτσι πως ακούμε ή έτσι πως μας λένε. Όχι έτσι πως σας λέω εγώ. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άνθρωποι. Εμάς μας ενδιαφέρει τι λέει ο αψευδής λόγος του Θεού. Το λέει, δείξω μου, θα το κάνω. Δεν το λέει, δεν το βρίσκω, δεν το κάνω. Μα οι άλλοι το κάνουνε. Ο Κύριος να τους ευλογήσει. Ο Κύριος να τους ευλογήσει. Εμείς όμως έχουμε πάρει απόφαση θανάτου. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Αδελφοί, αμήν. Με όλη μας την καρδιά. Ξέρετε, δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Είναι έσχατος καιρός. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε καλύτεροι, ούτε θα γίνουμε ποτέ οι καλύτεροι. Θέλουμε όμως να πλησιάζουμε, να προσεγγίζουμε τον Χριστό σαν τον μετανοημένο Ιωράμ. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ελπίζουμε στον Κύριο. Όμως ο αξιωματικός λέει «Και αν ο Κύριος άνοιγε παράθυρα στον ουρανό, δεν μπορούσε να γίνει τέτοιο πράγμα». Η απιστία διώγνει την ευλογία.
Η αμφιβολία στο Λόγο του Θεού διώχνει την ευλογία του Λόγου του Θεού. Και ο Ελισέ είπε, θα δεις με τους οφθαλμούς σου, δεν θα φάεις όμως εξ αυτού. Ο Θεός να φυλάει. Θέλουμε και να δούμε και να τρώμε, αδελφοί. Αμήν. Γιατί διαπίστεως η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη. Μπορεί να σώζει. Το οτίον του Κυρίου δεν ευάρυνε. Μπορεί να ακούσει. Και τι έκανε ο Κύριος? Τόσο εύκολο. Έξω στα στρατεύματα των Συρίων έβαλε θόρυβο μεγάλο και τρόμο στην καρδιά τους. Άκουσαν θόρυβο σαν να έρχονται στρατεύματα άπειρα. Και σκέφτηκαν. Πω, πω, ο βασιλιάς του Ισραήλ μίστοσε τους Αιγυπτίους και τους άλλους να έρθουν εναντίον μας. Και το έβαλαν στα πόδια. Και άρχισαν να τρέχουν το βράδυ πριν ξημερώσει. Και με δύο λεπρούς, με τέσσερις λεπρούς, ο Κύριος οδήγησε το λαό Ισραήλ στο στρατόπεδο των Συρίων και την άλλη μέρα το πρωί ένα μέτρο σε μυδάλεως μέσα στην απόλυτη ευθονία πωλήθηκε για ένα σύκλο και δύο μέτρα κριθής για ένα σύκλο κατά το λόγο του Κυρίου. Μέρα αγαθών αγγελιών. Ο Κύριος τις έσχατες ημέρες είναι έτοιμος να εκτείνει την κρατεά του χείρα και τον εξυπλωμένο του βροχίωνα πάνω σε αυτούς που εξητούν λόγω Θεού με πίστη, με ταπείνωση και με αγάπη. Αμήν.